ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία. Νομίζω ότι είναι ένα από τους καλύτερους, από τους πιο συναρπαστικούς στίχους. Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί ήταν συγκλονιστική, μπορώ να πω, και στην εμφάνιση, αλλά και σαν επίπεδο ανάψυχης της συμπεριφορά τους σε έναν τελικό, όπως έπρεπε να το να παρουσιάσουν. Είχαν πολύ καλή αγωνιστική παρουσία και στα 9 λεπτά. Ξεχνάω όμως να πω ότι και οι δύο ομάδες είχαν πολύ καλό ρυθμό και στα 9 λεπτά, έτσι. 5 γκολ, φίλαθλοι, νομίζω ευχαριστή το ποδόσφαιρο. Και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν για το καλύτερο. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μου ομάδα ήταν αρκετά καλή. Και ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε, νομίζω, πιο ψύχρεμα, πιο ήρεμα. Έλεγαν πιο καλά το παιχνίδι και η νίκη είχε μια νευρικότητα και δεν μπορούσε να βρει διαδρόμο να διασπάσει τη δικιά μας ομάδα. Εμείς λειτουργήσαμε πιο καλά, βρεθήκαμε πιο καλά σε δύο-τρεις φάσεις για γκολ. Κάναμε τον γκολ από την τρίτη φάση. Δεχτήκαμε γκολ από μη συγκέντρωση, από λάθη δικά μας, μπορώ να πω. Ειδικά το δεύτερο είναι καθαρά λάθος δικό μας. Καθαρά λάθος δικό μας, δικιά μας επιλογή. Και από να μην είμαστε παίκτες, νομίζω ένα αμυντικό λάθος. Και στο πρώτο θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αν είχαμε καλύτερη συγκέντρωση. Εκεί από το 15 λεπτό που πήγε η νίκη, είχαμε πιο ήρεμη και πιο καλή συμπεριφορά. Στο δεύτερο μπήκε πιο δυνατά και πιο καλά η νίκη. Εκεί εμείς κάναμε τις δύο φάσεις. Νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει γκολ, να κάνουμε το 1-2 με μια φάση του σετ και το γκολ του Κουράτα που είναι offside. Κάτω πιστεύω με τον ψάκι. Εμείς είχαμε τις δύο φάσεις να κάνουμε το 1-2. Καπάκι στο 2-3 γίνεται το 2-1 με τις νίκες. Και από εκεί τώρα άνοιξε το παιχνίδι. Έγινε το παιχνίδι ένα πιο εύκολα για την νίκη. Ανοιχτό παιχνίδι, εγώ το χάρηκα. Πιστεύω το χάρηκα του κόσμου, το χάρηκατε κι εσείς. Να δώσω συγχαρητήρια στη νίκη για την κατάκτηση του κυπέλλου. Ένα θεσμό ο οποίο έτσι πρέπει να είναι να τιμά τον ομό μα, νομίζω, που ήταν από τον καλύτερο, ίσω το καλύτερο. Δεν νομίζω να θυμηθώ κάτι καλύτερο σαν θεσμό. Εκτό από συγχαρητήρια για την κατάκτηση, να τη ευχηθώ και πρωταθλήτρια το τέλο του καλοκαιριού να τη βρει. Επόμενα. Κάτσε στον συνάδελφο για τα καλά του λόγια και για το ευτυχές τελείωμα τη σεζόν για το πρωτάθλημα. Να πω για το παιχνίδι ότι για επίπεδο τελικού, γενικότερα, ήθελε τα παιχνίδια να μην έχουν ρυθμό, να μην έχουν θέαμα. Σήμερα έγινε πραγματικά ένα καταπληκτικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Πέρα από τα 5 γκολ, γίνανε και άλλες φάσεις που δεν ήταν τυχαίες. Άλλο να γίνουν φάσεις μόνο από λάθη, άλλο να γίνουν φάσεις από οργανωμένες προσπάθειες όπως έγιναν σήμερα. Είχαν και οι δύο ομάδες τέτοιου είδους φάσεις. Και πραγματικά είναι ένα χαίρεσαι, πέρα από εμάς που τραβάμε τον άγχος στον πάγκο, είναι ένα χαίρεσαι να βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Συμφωνώ απόλυτα ότι το παιχνίδι είχε δύο ουσιαστικά κομμάτια. Μέχρι το 30 που ήμασταν εμείς αρκετά νευρικοί, ο Ρήγας ήταν καλύτερος, προηγήθηκε στο σκορ. Δεν μπορούσαμε να διασπάσουμε την άμυνα. Μετά το 30 λειτουργήσαμε καλύτερα μεσοπιθετικά. Προσπαθήσαμε και με πλαγιοποιήσεις, αλλά κυρίως από τον άξονα. Πολλές φάσεις σκοπήκανε στην τελευταία στιγμή, δηλαδή δεν περάσανε για να μπορέσουμε να έρθουμε απέναντι από τον αντίπαλο τον τερματοφύλακα. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σε ένα κύριο σημείο τους, ώστε να πάμε στα αποδυτήρια με αυτό το σκορ. Στο ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου νομίζω ότι συνεχίσαμε να είμαστε καλύτεροι, να είμαστε κυρίαρχοι. Ο αντίπαλος απειλούσε με κάποιες αντεπιθέσεις οργανωμένες, έχει σημασία αυτό. Καταφέραμε να ανταποκριθούμε, πετύχαμε άλλα δύο γκολ. Και θεωρώ ότι αν δεν γινόταν σχετικά γρήγορα η απάντηση δεν θα υπήρχε και τόσο άγχος, ενώ η μείωση του σκορ δεν θα υπήρχε και τόσο άγχος για το τελείωμα του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι
ήταν δίκαιη η νίκη μας. Έχουμε μια δύσκολη συνέχεια με πολλά παιχνίδια. Πρέπει να δούμε στη συνέχεια, δεν ξέρουμε αν έχουμε παιχνίδι με την Ευρωλίγκα. Θέλω να δώσω, είπα κάτι χτες στη συνέντευξη τύπου, να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στην ομάδα του Ρίγα γενικά, γιατί αυτό που είπα χθες ότι είναι παροτοκαπισμένη ομάδα, φάνηκε και σήμερα. Ξέρει να εκμεταλλεύεται κάθε δευτερόλεπτο του παιχνιδιού οτιδήποτε της παρουσιάζεται. Και αυτό σίγουρα σημαίνει δουλειά. Επίσης, να αφιερωθεί στο Γιώργο το Μαστρογιάννη η κατάκτηση, σίγουρα ξέρω ότι του δίνουμε μεγάλη χαρά. Μαθαίνουμε καλά νέα, οπότε είναι όλα καλά και αυτό θα τον βοηθήσει να αναδώσει ακόμα γρηγορότερα. Και να ευχηθούμε και στο παιδί της ομάδας του δημοσιογράφου της ομάδας του Ρίγα και σε εκείνον τα καλύτερα και ταχεία ανάδοση. Ευχαριστώ. Εξ αρχής, όπως είχαμε πει, ο τελικός ήταν ένας μεγάλος τελικός, ήταν σε δύο μεγάλες ομάδες, ήταν μια γιορτή. Δυστυχώς αυτή τη γιορτή εμείς εισαγωγικά ήμασταν χαμένοι, διότι δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Ξεκινώντας το παιχνίδι, μπήκαμε αρκετά καλά, θεωρώ. Ήθεσα να προηγηθούμε στην πρώτη, ουσιαστικά, πολύ καλή φάση ευκαιρία που δημιουργήσαμε. Είχαμε ένα γκολ, από εκεί πέρα προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τις κινήσεις της νίκης, η οποία από το μισάωρο και μετά άφησε ιδιαίτερη πίεση προς την αιστεία μας και δυστυχώς στο τέλος του χρόνου κατάφερε να ισοφαρίσει. Από εκεί και πέρα, όπως θα συμφωνήσω και με τους δύο προπονητές, η νίκη πήγε πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε τον έλεγχο της μπάλας, είχε πίεση. Εμείς χάσαμε δύο καλές ευκαιρίες να κάνουμε το 1-2. Δυστυχώς τα καταφέραμε. Η νίκη είχε καλές ευκαιρίες που δημιούργησε. Πέφτει το 3-1. Εμείς προσπαθήσαμε, πιέσαμε, μειώσαμε. Δυστυχώς στο τέλος χάσαμε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ πάνω απ' όλα τους συμπαίκτες μου, την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θεωρώ ότι κάναμε κάποια λάθη και οι ποδοσφαιριστές ατομικά και ομαδικά. Και σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα κοιτάμε, γιατί έχουμε μια συνέχεια. Να κοιτάξουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε σχεδόν ένα ολόκληρο γύρο ακόμη. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια. Τίποτα δεν έχει εξασφαλιστεί. Και πρέπει από τέτοια παιχνίδια, τέτοια μεγάλα παιχνίδια, να μπορούμε να διορθώνουμε τα όποια κακό κείμενα, η λάθη, ατομικά ή ομαδικά, κάνουμε στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, στεφόμαστε έχουμε την προσοχή μας στο πρωτάθλημα. Εννοείται να συγχαρώ την ομάδα της νίκης, που και οι δύο ομάδες σήμερα, μόνο η δική μας ομάδα κατάφερε, συνέβαλε στην γιορτή. Ήταν ένας πολιτικός αγώνας πάνω απ' όλα μέσα σε αθλητικά πλαίσια και με πολλές ευκαιρίες. Το χάρη και ο κόσμος. Να ευχαριστώ στον κόσμο και τον Ελιστίνο που στάθηκε στο πλευρό μας και την παρουσία του στο γήπεδο. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Νίκης Βόρειας κατάκτησης του τοπέου και της εύχομαι καλή συνέχεια να έχει και εννοείται πάνω απ' όλα στο τέλος της χρονιάς να αυξήσει τους στόχους της και να βρεθεί στην κατηγορία, σε παραπάνω κατηγορία που της εννοείται που της αρμόζει. Δεν είναι αυτή τη στιγμή γάμα εθνική η κατηγορία που αρμόζει την Νίκη Βόρειας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα για μένα. Αρχικά να συγχαρώ να δώσω πολλές συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, το τεχνικό team, στη διοίκηση, σε όλη την ομάδα βασικά. Για την απόδοση, να συγχαρώ και το σχέδιο για την απόδοση που είχαμε σε όλο το παιχνίδι. Πιστεύω ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα, τους καλύτερους τελικούς στο νομό μας. Πιστεύω ότι δίκαια πήραμε το κύπελλο, ήμασταν κατά τη γνώμη μου ανώτεροι σε όλη την πλευρά του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, αντιδράσαμε γρήγορα γιατί δεχτήκαμε ένα γρήγορο γκολ από την ομάδα του Ρίγα. Πιστεύω ότι μπήκε το γκολ σε ένα κρίσιμο σημείο. Μπήκαμε στα βοηθήρια. Πιστεύω ότι ξυπνήσαμε καλύτερα και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ πιο δυνατά και αποφασιστικά για να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Να συγχαρώ και πάλι στους παίκτες μου, όλη την ομάδα. Όχι εγώ αυτό το προπονητής μου νωρίτερα να αφιερώσουμε το κύπελλο στον κύριο Μαστρογιάννη. Του ευχόμαστε αρχαία να όρισε το πολύ με δίπλα μας, το πολύ κοντά μας. Όπως και τον κύριο Πέλιο, εννοείται να είναι πάντα υγιής. Να ευχηθώ στην ομάδα του Ρίγα καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο. Και να πω κάτι τελευταίο, ότι εμείς πραγματικά το πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι όλη στην ομάδα, από ποδοσφαιριστές, διοίκηση, τεχνικό τιμόνι, ότι είναι η αρχή.
είναι αρχή από το κύπελλο και πιστεύουμε, πραγματικά το πιστεύουμε μέσα μας και θα το αποδείξουμε αυτό και θα κάνουμε τα πάντα να είναι σίγουρος όλος ο κόσμος ότι το Μάιο θα έχουμε έναν τέτοιο παραγγελισμό. Ευχαριστώ.